Γεια σας, σήμερα θα σας δείξουμε πώς να φτιάξετε έναν διπλό γεμιστήρα νερού για να γεμίζετε πιο γρήγορα. Θα χρειαστείτε 2 γεμιστήρες, εγώ πήρα το 12άρι, το καινούριο της Elite, και έναν εξάρι. Και επίσης θα χρειαστείτε μερικές κόλλες χαρτί, μία ζελοτάιπ, ισχυρή όμως να είναι, και ένα ψαλίδι. Θα γίνουν κάπως έτσι οι κόλλες, θα μπουν εδώ πέρα και μετά θα βάλουμε και αυτό από πάνω, αλλά με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Λοιπόν, εδώ είμαστε με το πρώτο βήμα. Θα πάρετε τα χαρτιά σας, εδώ θα τα τσακίσετε στη μέση. Θα τσακίσετε πάλι έτσι εδώ για να γίνει ένα πιο μικρό μέγεθος. Έτσι, και στο τέλος μία ακόμα, έτσι στο τέλος εδώ πέρα για να είναι πιο φουσκωτά. Και τώρα, αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Θα πάμε στο δεύτερο και μετά στο τρίτο. Λοιπόν, τώρα εδώ αρχίσαμε το δεύτερο βήμα. Έχουμε τα τέτοια τα χαρτιά έτσι. Παίρνουμε τη ζηλοτέιπ εδώ, τη βάζουμε εδώ πάνω και αρχίζουμε να τη λύγουμε πάρα πολλές φορές για να γίνει πιο λεπτό. Και επίσης να έτσι να είναι πιο ωραίο για να μην χρειάζεται να κάνετε κάτι επιπλέον. Συγγνώμη. Έτσι εδώ καλά και το κόβουμε στο τέλος. Και έχουμε ένα πράγμα, κάτι τέτοιο, όπως είναι εδώ και το παράδειγμα. Ωραία, τώρα θα πάμε στο τρίτο βήμα, που πιστεύω πως είναι και το δυσκολότερο. Λοιπόν, εδώ για το τρίτο βήμα θα χρειαστείτε τους 2 γεμιστήρες και αυτό το πράγμα με τα χαρτιά. Εδώ πέρα οι γεμιστήρες θα δείχνουν από την ίδια μεριά να μπαίνουν σφαίρες. Δείχνουν και οι 2 προς τα αριστερά. Τώρα το πιο δύσκολο πράγμα, πιστεύω πως είναι, πρέπει να πάρετε εδώ πέρα, επειδή μέχρι εδώ που είναι οι γραμμές μπαίνει ο γεμιστήρας. Άρα εδώ πρέπει να είναι παρακάτω. Θα το πάρετε έτσι, θα πάρετε και τον μεγάλο και θα βάλουμε τη ζηλοτέιπ τώρα, εδώ πέρα, για να τα κολλήσουμε και να το τεστάρουμε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Βγάζω τη ζελοτέιπ. Τώρα την έβγαλα. Εδώ, και αυτό είναι ένα από τα δύσκολα μέρη. Κολλήστε αρκετά. Θα χρειαστείτε αρκετή. Γι' αυτό πάρτε εδώ πέρα. Ωραία, έγινε το πρώτη κίνηση. Να μην μας βγει το χαρτί είναι το θέμα. Συνεχίζουμε εδώ πέρα. Αυτό ήταν το δύσκολο μέρος. Συνεχίζουμε εδώ πέρα. Συνέχεια. Να γίνει πολύ, έτσι να το πω, να κρατιέται πολύ καλά. Εδώ έχουν πέσει. Και πρέπει να ξαναβάλω και λίγο, πρέπει να τα ξανακολλήσω για να μπει πιο πάνω ο γεμιστήρας. Αλλιώς γίνεται το πράγμα. Ωραία. Θα το πάρω έτσι εδώ και τώρα που θα κολλήσω, θα κολλήσω το πάνω μέρος. Όλα τα κολλάμε γύρω από τη χαρτοτενίνα. Έτσι συνεχίζουμε να κολλάμε. Από πάνω. Μετά από πίσω. Από πίσω και μετά ξανά έρχομαστε πάνω. Σπρώχνετε και λίγο το χαρτάκι του γεμιστήρας. Άμα θέλετε έτσι εδώ. Εδώ
κάπως. Και τώρα θα κόψουμε εδώ πέρα. Εάν θέλετε, μπορείτε να το τυλίξετε και λίγο έτσι εδώ πέρα για να μην σφεύγει, να είναι πιο σίγουρο. Αλλά εγώ τώρα δεν θέλω. Γι' αυτό βάζουμε και καμιά σφαίρα εδώ μέσα. Από την ίδια κατεύθυνση θα πάρουμε το όπλο μας που διάλεξε το Retaliator και θα το δοκιμάσουμε τώρα με τον 12 μυστήρα. Εδώ πέρα εσείς να σπρώχνετε άμα σας χωράει. Ο 12 μπήκε επιτυχώς. Θα οπλίσουμε. Οπλίζει και ωραία. Μια χαρά. Και θα ρίξουμε. Ρίξουμε με επιτυχία. Και τώρα θα βγάλουμε εδώ πέρα και θα βάλουμε τον άλλο γεμιστήρα. Μισό λεπτάκι. Εδώ πέρα γυρίζετε πάλι πίσω, βγάζετε και ας δοκιμάσουμε και το μικρό γεμιστήρα που είναι, ας βάλουμε μια ελίτ τέλος πάντων. Και μπήκε και αυτός καταπληκτικά. Εδώ θα εξέχει λίγο από πάνω, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπλησε και να τη σφαίρα, βγήκε. Έτσι μπορείτε να κάνετε ένα πιο γρήγορο γέμισμα και να έχετε περισσότερες σφαίρες για το όπλο σας. Γεια σας, ελπίζω να σας βοηθήσω με μια Music Ghost 1.